Φίλες και φίλοι του 4x4, γεια σας. Βρισκόμαστε στους πρόποδες της Πάρνηθας. Παρακολουθούμε τον αγώνα Mad Challenge, ο οποίος έγινε στις 5 και 6 Φεβρουαρίου του 2005. Είναι ο τελικός αγώνας του επάθλου Mad Cup. Το επάθλο αυτό βέβαια έτρεξε το 2004 και είναι λίγα και παράδοξο ότι ο τελικός του έγινε το 2005. Αλλά ήταν η πρώτη χρονιά που έτρεχε αυτός ο θεσμός. Για φέτος έχει προγραμματιστεί να γίνουν όλοι οι αγώνες μέσα στο 2005, να είναι δηλαδή φυσιολογικό. Παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή την προσπάθεια των Μισκή Μουρατίδη με το Toyota Land Cruiser. Είναι η πρώτη ειδική διαδρομή του Σαββάτου. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε το ότι από τη χιονόπτωση, η οποία ήταν ισχυρή εκείνες τις μέρες, ήταν αναγκαίο να αλλάξει τοποθεσία του αγώνα για να μπορέσει να διεξαχθεί η αρχική τοποθεσία, που ήταν περιοχή ψηλότερα από την φυλή. Είχε κοντά στο 1 μέτρο χιόνι, όπου για βόλτα θα ήταν κατάλληλο το τερέν, αλλά για διεξαγωγή αγώνα δεν θα είχε ιδιαίτερο νόημα. Έτσι λοιπόν, την παραμονή του αγώνα στην ουσία αποφασίστηκε να μεταφερθεί ο αγώνας στην περιοχή που βλέπετε. Και παρόλο που το υψόμετρο ήταν πολύ χαμηλότερο και το χιόνι περίπου 20 εκατοστά με 30 ύψος, στην ουσία επέβαλε οι ειδικές δοκιμασίες να διεξαχθούν περισσότερο σε δοκιμασίες για χρήση εργάτη και λιγότερο σε περάσματα που θα μπορούσαν να γίνουν μόνο με τις δυνατότητες του αυτοκινήτου και του πληρώματος. Η διαδρομή που παρακολουθείτε ήταν η ανάβαση αυτής της πλαγιάς που βλέπετε. Ακολουθείται από ένα μικρό επίπεδο κομμάτι και μετά από μια στροφή μια πολύ απότομη ανάβαση. Θα το δείτε. Πάμε! Άκρη, άκρη, άκρη! Με τον Λατρόβερ πήραν κίνηση η ψωμιάδη στο μπρατς για συμμετοχή από τον άθλιο. Όπως βλέπετε, ο καιρός δεν βοηθούσε ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες προσθέτες. Εκτός του ότι είναι χιονισμένο το τοπίο και κάνει κρύο, όσο μπορείτε να φανταστείτε. Όπως βλέπετε, συνεχίζει να χιονίζει. Εδώ είναι η συνέχεια της ειδικής διαδρομής και τους Μισκή Μουρατίδη. Είναι πολύ δύσκολο να διακρίνεται την κλίση στην οποία προσπαθεί να κινηθεί το Land Rover. Και εξαιτίας αυτής της κλίσης βεβαίως χρησιμοποιείται ο εργάτης.
Εδώ μοιάζει να είναι σχεδόν ίσουμα, πράγμα το οποίο δεν συνέβαινε στην πράξη. Ίσως μπορείτε να καταλάβετε από τον ήχο του κινητήρα ότι κάτι δεν πάει καλά. Παρακολουθούμε την ολοκλήρωση της πρώτης ειδικής διαδρομής από τη Μυστική Μουρατίδη με τον Ακρούιδο, το τελευταίο τμήμα της ανάβασης που λέγαμε στην αρχή. Στο ίδιο σημείο υψωμιάδης τόπρος. Βλέπετε ότι η πρόσφυση των ελαστικών είναι εξαιρετικά χαμηλή, χωρίς εργάτη. Είναι πρακτικά αδύνατο με αυτές τις συνθήκες να ανέβει αυτοκίνητο. Η σειρά των Μαγιάφου Παντίσκου. Πολύ γρήγορη στο πρώτο μισό της ειδικής διαδρομής. Εκκίνηση για τους Καραφωτιά και Κάρναβο. Επίσης Μεράγκλια.
Αγιάφης Παντίσκος στο τελείωμα της ειδικής διαδρομής. Επίσης με χρήση εργάτη και αυτή. Κώστας Σύρος και Γιώργος Κιχαίδης με τον Τζίμι. Στη δεύτερη προσπάθεια τους, δεύτερη συμμετοχή τους σε τέτοιο είδους αγώνα. Έλα, πάιλοτ! Μία πολύ σημαντική προσπάθεια για προετοιμασία του αυτοκινήτου τις τελευταίες μέρες πριν από τον αγώνα. Δύο παιδιά με πολύ κέφι. Καρά φωτιά σας στο τελευταίο τμήμα της ειδικής διαδρομής. Το Τζέμνι που παρακολουθούμε είναι ένα ελαφρύ αυτοκίνητο με έναν πολύ καλό εργάτη και γρήγορο. Είδατε πόσο γρήγορα συγκριτικά με τα προηγούμενα πέρασε το πρώτο τμήμα της ειδικής. Για την ιστορία να πούμε ότι στην πρώτη ειδική διαδρομή τον καλύτερο χρόνο έκαναν οι Άρης Μαγιάφης, Παναγιώτης Παντίσκος, με δεύτερο αυτοκίνητο το Ράγκλι του Σταύρο Καραφωτιά και Θήμιου Κάρναβου, και έχουμε περάσει στη δεύτερη ειδική διαδρομή. Αυτή η διαδρομή ήταν μία πλαγιά, ένα τμήμα δηλαδή διαδρομής, αρκετά μεγαλύτερου μήκους όμως και σημαντικά μεγαλύτερης κλίσης. Νομίζω ότι είναι αρκετά ορατός ο βαθμός της κλίσης. Είδαμε λοιπόν το Ράγκλερ του Μαγιάφη Παντίσκου να εγκαταλείπει. Τελειώσαν τα σύρματα, ρε παιδιά!
Ο Μαγιάφης λοιπόν έμεινε από ισχύ από τον εργάτη του. Είχε απλώσει μόνο το σύρμα. Βλέπουμε λοιπόν τον Καραφωτιά ότι έχει τοποθετήσει σνάτσπλοκ. Έχει υποδιαιρέσει δηλαδή την κίνηση του σηματόσκηνου. Ή αλλιώς έχει διπλασιάσει την ισχύ του εργάτη του. Στην προσπάθεια λοιπόν να υπερνικήσει την αντίσταση από την κλειβή της κοιλιάς στην κόγχη του γκρεμού, ο εργάτης του Σταύρου Κραφωτιά δυστυχώς κάηκε και εδώ δέχτηκε την εξωτερική βοήθεια από την οργάνωση. Και περνάμε στους Σύρο και Χαϊδί με τον Τζίμνη. Νερό στα μάτια, γιατί δεν πιστεύω. Νερό και εμάς μου. Το ελαφρύ Τζίμνη λοιπόν με τον ισχυρό εργάτη κατάφερε εύκολα και γρήγορα να ολοκληρώσει την ειδική διαδρομή. Και τελευταίο το Land Cruiser, την μυστική Μουρατίδη, το βαρύ αυτό αυτοκίνητο, αλλά τα ψύχρεμα και ικανά αυτά παιδιά έκαναν την πνούσα από τη Σνάτσπλοκ, τριπλασίασαν δηλαδή την μυστική του εργάτη τους. Και όπως βλέπετε δείχνουν να καταφέρουν να υπερνικήσουν την κλίση αλλά και την τριβή στην πλαγιά. Την τριβή της κοιλιάς δηλαδή στη λάσπη. Τελευταίο στην ειδική διαδρομή είναι ο Ψωμιάδης Τόπρας με το Land Rover. Δώσε! Προβλήματα για τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Δείχνει να αντιμετωπίζει πρόβλημα τον εργάτη του. Και όντως εγκαταλείπει πριν ανέβει. Έχουμε περάσει στην τρίτη ειδική διαδρομή. Ένα βαθύ νεροφάγωμα με μια σχετικά μικρή κλίση. Βαθύ όμως νεροφάγωμα. Βλέπουμε ότι ο Γιώργος Κεθαϊδής πήρε τη ρεζέρβα αναχείρας για να γεμίσει ένα λάκκο και να μπορέσει να πατήσει πιο σταθερά το πλήμα. Τα παιδιά χρησιμοποιούν και τις σκάλες, όπως βλέπετε. Όχι! Για να ολοκληρώσουν το σημείο από που θα πρέπει να περάσουν πάνω από το νεροφάγωμα. Τι
Αυτό το αυτοκίνητο, όπως βλέπετε, δεν έχει μπλοκέ διαφορικό εμπρός. Σίγουρα θα ήταν ένα πολύ σημαντικό βοήθημα, εάν το είχε. Όμως, το πείσμα βοηθάει. Θα φύγει σκάλα, φύγει από εκεί! Μάικ, έτσι και κάνει κάτω σπινιάρο, θα σας φύγει σκάλα, άστα. Φύγε. Λίγο τη μάνα από εκεί. Ωραία, άστο να του λύσει. Ωραία, άστο, 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 όπα. Τη μάνα από εδώ. Έφυγες!